Λοιπόν, όμορφες καταστάσεις όμως έχω να σας πω και εσάς εδώ παιδιά και στους φίλους που μας βλέπουν ότι έχει ζήσει και ο αγαπημένος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με μία πάρα πολύ αγαπημένη μας ηθοποιό. Την, δεν θα σας αποκαλύψω ποια είναι, όμως θα αφήσω να το δείτε. Γιώργο, μου έκανες εσύ τη συνέντευξη. Έτσι, να πούμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός στο ελληνικό κινηματογράφο, αγαπημένος, αξιαλάτρευτος και συγκινείται στην κάμερα της εκπομπής μας και θα δείτε το λόγο. Πόσα χρόνια μετράτε στην πορεία σας, βάζω μέσα και το θέατρο και τον κινηματογράφο. Μισόν αιώνα θέατρο και κινηματογράφο. Εκκολαπτώμενος ακόμα ηθοποιός, είχα παίξει σε μεγάλα θέατρα, σε μεγάλες παραστάσεις, δίπλα από μεγάλους ηθοποιούς. Και αυτό ήταν ένας καλός ιονός. Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό? Πολύ, πάρα πολύ τυχερό. Καλά, η τύχη μου εμένα στο θέατρο αρχίζει από το δάσκαλο. Από το μεγάλο δάσκαλο, από τον Κάρολ τον Γκουν, και γι' αυτό και εγώ όταν έχω νέους ανθρώπους, να φανταστείτε ότι έκανα 35 χρόνια το δάσκαλο. Αντιλαμβάνεστε με πόση τρυφερότητα και με πόση στοργή είδα όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να υπηρετήσουν το θέατρο. Δεν νομίζω ότι στερούμεθα σήμερα. Όλοι για κάποιο καιρό είναι τέρατα χωρίς να έχουν γίνει ιερά. Τέλος πάντων. Και σήμερα υπάρχουν δάσκαλοι πολύ καλοί στα σχολεία. Και όταν άνθρωποι σαν και εσάς με πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο και ιερά τέρατο, όπως και εσείς το είπατε, έχουμε τέτοιες απώλειες, νομίζω ότι φεύγει και ένα κομμάτι και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι τελικά θα καταφέρει να συμπληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, καταρχάς σας συγχαίρω που μιλάτε με τόσο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους που σημάδεψαν την εποχή μας τόσο θετικά, βέβαια. Αλλά μην νομίζετε, έχουμε και τώρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Και εγώ έχω τη χαρά και την ευτυχία να έχω παίξει με όλους αυτούς τους νέους πρωταγωνιστές. Ήταν, πιστεύετε, η Μέλλα Μερκούρη καλή ηθοποιός? Αυτά που έχω δει εγώ ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν τεράστια προσωπικότητα όμως. Η Μελίνα είχε τεράστιο εκτόπισμα. Είχε κατηγορηθεί όμως ότι είχε καταργήσει την άδεια του ηθοποιού. Η κυρία Μερκούρη, συμφωνείτε εσείς με αυτή την κίνηση? Με την άποψή τους αυτή. Αυτή με την άποψή τους. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάτε, είμαι σύμφωνος. Διότι η άδεια του, ο ηθοποιός δεν παίζει διότι έχει άδεια. Ο ηθοποιός παίζει διότι αρέσει στους θεατές. Τότε, στην παλιά καλή εποχή του κινηματογράφου, κύριε Αντωνόπουλε, υπήρχαν κόντρες. Είχατε συγκρούσεις έτσι με άλλους συναδέλφους σας? Οι κόντρες υπήρχαν πάντα μεταξύ των ηθοποιών, μεταξύ ηθοποιών και άλλων παραγόντων, πολλές φορές δικαιολογημένες κόντρες και πολλές φορές αδικαιολόγητες κόντρες. Πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς το θέατρο? Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ξεκίνησε η ζωή μου χωρίς το θέατρο. Ναι, και ήταν παρέπεα, δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολα. Απ' τη μία μέρα στην άλλη όμως άλλαξε η ζωή μου. Υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο σας λείπει πολύ, κύριε Αντωνόπουλε? Μου λείπει η Καρέζη που παίζαμε τάβλη από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Και θυμώναμε. Αυτή δεν θύμωνε πάρα πολύ όταν έχανε. Δεν το συγχωρούσε ούτε σε μένα ούτε στον εαυτό της. Βέβαια, ύστερα μαλώναμε για τα πολιτικά τις νύχτες. Μετά από το θέατρο μαζευόμαστε στο σπίτι της ή στο σπίτι μου. Είναι αξέχαστα πράγματα. Και εμένα η Τζέιν τουλάχιστον μου λείψε πάρα πολύ. Και με πάντρεψε, κάναμε πολύ παρέα, είχα το χτήμα μου και ερχόταν επάνω. Και έμενε και στο χτήμα και με τον Κώστα και με άλλους φίλους. Ήταν αναπάντεχο, ήταν κεραυνός ενεθρία.